Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή τη μάσκαρα της Maybelline, τη The Falsies Push-Up Drama. Δεν είναι καινούργια μάσκαρα, απλά εγώ τώρα την αγόρασα, οπότε τώρα θα σας κάνω review. Τη χρησιμοποιώ αρκετό καιρό, δεν έχω μείνει καθόλου ικανοποιημένη από αυτή τη μάσκαρα, νομίζω ότι είναι η χειρότερη μάσκαρα που έχω χρησιμοποιήσει. Θα σας βάλω και ένα βιντεάκι όπου την βάζω στις βλεφαρίδες για να δείτε για το αποτέλεσμα. Την έχω και αυτή τη στιγμή τώρα στις βλεφαρίδες μου. Να σας δείξω καταρχήν το βουρτσάκι, το οποίο είναι έτσι. Έχει κάποιες τριχούλες οι οποίες δεν είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη. Είναι όλες νομίζω στο ίδιο μήκος, δεν νομίζω να έχει μικρότερες και μεγαλύτερες. Βγάζει πάρα πολύ προϊόν, δηλαδή συνέχεια πρέπει να το κάνετε έτσι για να φύγει το περισσότερο, και παρόλο που το κάνετε έτσι βγάζει πάρα πολύ προϊόν στις βλεφαρίδες και τις κολλάει πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι τη χρησιμοποιώ αρκετά το τελευταίο διάστημα και δεν θα έλεγα ότι σχεδόν τελειώνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν στην αρχή. Και παρόλα αυτά πάλι έχει πάρα πολύ προϊόν. Θα δείτε και στο βιντεάκι ότι κολλάει πάρα πολύ τις βλεφαρίδες από την πρώτη κιόλας στρώση. Εγώ συνήθως μετά από αυτήν χρησιμοποιώ κάποια μάσκαρα που έχει, που διαχωρίζει τέλος πάνω τις βλεφαρίδες, γιατί η άλλη όπως σας είπα τις κολλάει. Μία που χρησιμοποιώ τώρα αυτή τη στιγμή είναι η False Lash Flutter της L'Oréal, η οποία είναι αυτή εδώ η μάσκαρα και έχει αυτό το βουρτσάκι. Γενικά όποια μάσκαρα χρησιμοποιήσετε που διαχωρίζει τις βλεφαρίδες θα σας βοηθήσει πολύ περισσότερο από το να τη χρησιμοποιήσετε σκέτη. Δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν μου άρεσε καθόλου, δεν υπάρχει περίπτωση να την ξαναγοράσω αυτή τη μάσκαρα. Έχω δει και άλλα reviews στο YouTube και έχω δει ότι σε πολλές δεν άρεσε και λογικό, γιατί δηλαδή το αποτέλεσμα που δίνει είναι, τι να πω, εγώ δεν πρόκειται να κυκλοφορήσω έτσι έξω με κολλημένες όλες τις βλεφαρίδες, είναι απέσιο. Τέλος πάντων, σε όποια αρέσει τέλος πάντων αυτό το αποτέλεσμα που δίνει, αν θέλει να έχει κολλημένες βλεφαρίδες, μπορεί να την πάρει. Νομίζω οι περισσότερες δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βιντεάκι. Ελπίζω να αφήσετε σχόλια από κάτω, να μου πείτε και τη δική σας γνώμη, αν την έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη μάσκαρα και αν σας άρεσε το αποτέλεσμα που δίνει. Θα τα πούμε σε καινούριο βιντεάκι. Φιλάκια!